Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας εδώ στο γραφείο της Ιεράς μας Μητρόπολης που εκπροσωπούν την τοπική τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την παρουσία τους. Η απόψινή μας επικοινωνία είναι μια πρόσκληση και μια παράκληση του Επισκόπου προς όλους σας. Πρόσκληση για τη μεγάλη εορτή του Αγίου Νικολάου, του Πολιούχου και εφόρου της νήσου Σύρου, του προστάτου των απανταχού γης ταξιδευόντων αφιλωμένων, και μια παράκληση για την παρουσία σας, γιατί φέτος θα έχουμε την ξεχωριστή χαρά να ευρίσκεται εδώ το διήμερο 5 και 6 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριότατος κύριος Ιερώνυμος ο Δεύτερος, ο οποίος επισκέπτεται την Σύρο πρώτη φορά ως Αρχιεπίσκοπος, προκειμένου και να τελέσει τις εορτές του Αγίου Νικολάου, τον Ισημερινό και την Θεία Λειτουργία, αλλά και 6 Δεκεμβρίου το απόγευμα, στη γνωστή μεγάλη πνευματική εκδήλωση που πραγματοποιούμε στον Άγιο Νικόλαο, να ομιλήσει για τον νεόφυτο Βάμβα, κατακλείον δι' αυτού του τρόπου τον επαιδειακό αυτόν χρόνο 2013, με τη συμπλήρωση 180 χρόνων από τη λειτουργία του πρώτου ιστορικού γυμνασίου της Ελλάδος, του Γυμνασίου Σύρου, αλλά και της προσωπικότητος του νεοφύτου Βάμβα, του αρχιμανδρίτη νεοφύτου Βάμβα, μεγάλου διδασκάλου του γένους, ο οποίος εκλήθη από τους προγόνους μας, προκρίτους της Ερμούπολης τότε, να διευθύνει το σχολείο αυτό, μια πρόσκληση που έγινε πολύ ευγενικά και απλόκερα από αυτόν αποδεκτή. Έτσι λοιπόν θέλω να σας παρακαλέσω την 5η, 5 Δεκεμβρίου, ώρα 12, να είναι εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή του Αρχιεπισκόπου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος διακρίνεται για την απλότητά του, για την καλοσύνη του, για το ευπροσίγωρο του ύφους προς όλους τους ανθρώπους. Με απλοϊκότητα θα τελεστούν οι τελετές και με δωρικό ύφος και τρόπο, όπως αρμόζει και στον Άγιό μας, αλλά και στις συνθήκες των παρόντων καιρών που ζούμε. Θα υποδεχτούμε όμως τον Αρχιεπίσκοπο, ώρα 12 το μεσημέρι, στο Μητροπολιτικό Ναό, και παρακαλώ να είστε όλοι εκεί, να τον καλωσορίσουμε με μια μικρή δοξολογική δέηση και με μια σύντομη προσφώνηση, να πάρουμε την ευλογία του, να τον ειδούμε, να τον ευχαριστήσουμε που έρχεται μέσα στην καρδιά του χειμώνα διασχίζοντας θάλασσα και ουρανό στην Σύρο, προκειμένου να προσκυνήσει τον Άγιό μας με την παρουσία του να λαμβρύνει τις εορτές του και να μας ομιλήσει για τον νεόφυτο Βάμβα. Επίσης, θα σας παρακαλέσω το ίδιο απόγευμα, ώρα 6.30, να είμαστε στο Ισπερινό στον Όρο του Αγίου Νικολάου. Την άλλη μέρα, όπως κάθε χρόνο, να πλημμυρίσουμε την εκκλησία αυτή με την παρουσία μας και να παρακολουθήσουμε τη Λιτανία. Και εν συνεχεία το απόγευμα, να παραστούμε στην πνευματική εκδήλωση των Ναών του Αγίου Νικολάου, η οποία θα έχει 2-3 σκέλη. Το πρώτο θα είναι απόδοση εκκλησιαστικών ύμνων από την χοροδία του Αγίου Νικολάου και τα μέλη του Μουσικού Ομίλου Σύρου με τη Συνοδεία Εκκλησιαστικού Οργάνου. Προσκόνηση του κυρίου Δημάρχου και αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου σε επίτιμο δημότη του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, όπως έχει ανακοινωθεί από το Δήμο. Μία σύντομη προσκόνηση του Επισκόπου και συνεχεία την πανηγυρική ομιλία του Αρχιεπισκόπου που έχει σαν θέμα ο Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας. Η παρουσία όλων θα είναι μια ξεχωριστή χαρά και νομίζω ότι πρέπει να καταδείξουμε, διότι θα είναι και η δημόσια τηλεόραση, ότι σε αυτό το νησί έχουμε μια κοινωνία πολιτισμένων όπως και είμαστε, ευγενικών ανθρώπων, οι οποίοι τιμούν την παράδοση, τιμούν και αγαπούν τους Αγίους, είναι κοντά στην Εκκλησία, στέλνουν στα προβλήματα και στις ανάγκες των άλλων και ξέρουν να κλεισμούν τους θεσμούς και τα πρόσωπα. Πολύ λοιπόν σας παρακαλώ ως Επίσκοπος και την ανάπτυξη σας να είμαστε όλοι μαζί σε αυτές τις εκδηλώσεις που προανέφερα και να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ο Πολιούχος μας ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος των Φτωχών, ο Προστάτης των Πενωμένων, ο προστάτης εκείνου που φυλακίστηκαν άδικα, ο προστάτης των ασθενών, εκείνος ο οποίος υπήρξε πάντοτε ο προσφυλής, φίλος και Άγιος όλων των τόπων της πατρίδος μας. Δεν υπάρχει τόπος που δεν έχει Άγιο Νικόλαο, δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει το όνομα Νικόλαος. Είναι ο Άγιος τον οποίο όλοι αγαπάμε και τιμάμε, είναι και προστάτης μας Άγιος. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που μας άφησαν οι πατέρες μας και οι πρόγονοί μας. Να τιμήσουμε λοιπόν τον Άγιό μας, να τον παρακαλέσουμε και να ζητήσουμε τη βοήθειά του να μας σκεπάζει όλους κάτω από το ομοφόριό του, να σκεπάζει την πατρίδα μας, να σκεπάζει
τα παιδιά μας ιδιαίτερα και να είναι συμπλοηγός και συγκυβερνήτης όλων των ταξιδευόντων με κάθε είδους πλοίο σε όποια θάλασσα του κόσμου και να τον παρακαλέσουμε να χαρίζει και να σκορπίζει την ευλογία του να έχουν οι ναυτικοί μας γαλήνιες και ακύμαντες και ειρηνικές θάλασσες και ασφαλή επιστροφή στα σπίτια και στις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι χρόνια πολλά για τον Αγιό μας.